Να δούμε τι λένε και οι γονείς που εκπροσωπείτε σήμερα εδώ, ποιες είναι οι ανησυχίες. Είναι πολλά τα θέματα τώρα, γιατί αυτά είναι μια λυσίδα, διότι πιάνουμε τι γίνεται στην εκπαίδευση, αλλά μετά είναι τι κάνουν και οι γονείς που είναι εργαζόμενοι και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη της οικογένειας. Και είναι και μια λυσίδα που δεν είναι καθόλου ασύνδετη. Mm-hmm. Και δεν είναι καθόλου ασύνδετη, γιατί, όπως είπε και ο πρόεδρος Σολμέ, θα καταθέσουν κάποιες προτάσεις. Εμείς είχαμε την τύχη να καταθέσουμε ως συνομοσπονδία γονέων, γιατί είχαμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μια μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία, τη Δευτέρα. Μάλιστα. Όπου καταθέσαμε συνολικότερα τις προτάσεις μας, mm-hmm. Το πώς πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση. Εδώ όμως πρέπει να δούμε κάποια βασικά ζητήματα, το σωστό και προληπτικό μέτρο του κλεισίματος των σχολείων, ναι. Το τι δυσλειτουργίες διαμορφώνει και πώς μπορούν άμεσα να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Για πείτε μας. Καταρχάς, εμείς να πούμε ως γονείς ότι θεωρούμε ότι η άδεια ειδικού σκοπού δεν πρέπει να ακουμπάει καθόλου την καλοκαιρινή άδεια ή την άδεια ανάπαυσης που έχουν οι γονείς, γιατί είναι άδεια που έχουν ανάγκη να βρεθούν με τα παιδιά τους, αλλά παράλληλα είναι και μέσα στο καλοκαίρι που πάλι είναι κλειστά τα σχολεία. Θεωρούμε ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξ ολοκλήρου δεν πρέπει να σπαταλάται από την κανονική άδεια. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, τι γίνεται. Είμαστε σε αυτή την ειδική κατάσταση, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα αναπληρωθεί η ύλη, σαφέστατα να μην χαθεί η χρονιά, ειδική μέρημνα για την ύλη για τις πανελλήνιες εξετάσεις, ώστε με μια ισονομία να πάνε τα παιδιά. Γιατί να θυμίσουμε ότι υπήρχαν νομοί της χώρας μας, όπου τα σχολεία είχαν κλείσει ήδη δύο εβδομάδες πριν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις Ζάκυνθο, ακριβώς. Ναι, ναι. Ζάκυνθο, Ηλία, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, τα παιδιά αυτά. Και αν παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων, να είναι 1,5 μήνα εκτός εκπαίδευσης. Εσείς τι προτείνετε? Εμείς προτείνουμε μείωση της ύλης, πηγαίνοντας για τις πανελλήνιες, ώστε με ίσους όρους να μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε στο ζήτημα των πανελλήνιων. Έχει ακουστεί αυτό που είπε ο πρόεδρος Σολμέ, έχει ακουστεί αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε τώρα, το να παραταθούν και να πάνε κάποιες μέρες πιο πίσω οι πανελλήνιες έχει να κάνει και με την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, να ξαναβρεθεί ρυθμός. Γιατί ξέρετε, όταν κλείνουν τα σχολεία, εδώ κλείνουν σε κανονικές διακοπές τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα και μετά τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί χάνουν και οι γονείς. Εμείς χάνουμε το ρυθμό μας. Mm-hmm. Τώρα, σε μια ειδική κατάσταση, σαφέστατα εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε ειδικά οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου να μπουν όλοι με ίσους όρους.